Λοιπόν, παιδιά, η επόμενη ιστορία ήταν μια φορά ένας φτωχός μαραγκός. Οι ιστορίες τώρα αυτές που λέω, μου τις είχε πει κάποιος παλιός άνθρωπος, ο οποίος σήμερα δεν υπάρχει, και επειδή στη χάρη να πούμε έτσι, κρατάω στο μυαλό μου, σε θυμούμαι και εγώ, διότι οι ιστορίες πρέπει να όποιος μπορεί να τις συγκρατήσει, να τις μεταδίδει από τη μια γενιά στην άλλη. Να μην χάνονται. Σωστό. Έτσι νομίζω. Mm-hmm. Να μην χάνουν τις ιστορίες. Λοιπόν, ήταν μια φορά ένας φτωχός μαραγκός. Δεν είχε ούτε μαγαζί, ούτε συρμαγιά, ούτε τίποτα. Είχε μια τσάντα, είχε μερικά εργαλεία και γύριζε στο χωριό και στην περιφέρεια και έβγανε άνθρωπο στο μεροκάματό του και ζούσε την οικογένειά του αυτός. Αλλά είχε ένα γείτονα πλούσιο. Ο γείτονα μια ημέρα εσχολίασε τη ζωή του φτωχού μαραγκού και τον σταματά και τον ερωτά. Δέμονος του λέει γείτονα, πώς τη βολεύεις, σε παρακολουθώ τόσα χρόνια, πώς τη βολεύεις, λέει δόξωσε ο Θεός, δόξωσε ο Θεός, του λέει γείτονα πάρα πολύ καλό. Εγώ του λέει δουλεύω και βάνω λεφτά στη τράπεζα και ξεχρώνω και παλιό χρέος. Λέει δεν σε καταλαβαίνω. Να πας στο σπίτι σου, λέει, και αν δεν λύσεις, λέει, την απορία, τι να σου τη λύσω εγώ. Πάει στο σπίτι και βρεις τη γυναίκα και του λέει, γυναίκα έτσι και έτσι μου πάδειξε ο φτωχός μαραγκός και μου παίρνει τα λόγια. Αυτό μου φαίνεται πως είναι ολοκούσιμος. Είναι δυνατό να βάλει λεφτά στην τράπεζα, να ξεχρώνει, να βάλει λεφτά στην τράπεζα και να ξεχρώνει και παλιό χρέος. Δεν τον καταλαβαίνω, λέει. Και πάει τον ευρύσει και του λέει, γείτονα με αυτό που μας του λέει, που σχολιάζω δεν μπορώ, του λέει, να το εξηγήσω, λέει, εγώ θα σου πω. Εγώ του λέει, γείτονα, έχω 4 κοπέλια. Και τα λεφτά που βάλω στην τράπεζα είναι τα παιδιά που ανεθρέφω. Και ζουν και οι γονείς μου και είναι ο ένας 80 χρονών και ο άλλος 85. Στο χρέος το παλιό που ξεχρώνω είναι αυτό που με ανεθρέψαν οι γονείς μου. Συντηρώ τους γονείς μου και ξεχρώνω το χρέος των γονιών μου και τα λεφτά της τράπεζας είναι τα παιδιά που ανεθρέφω. Και τότε σε επόμενο πλούσιο με ανοιχτό το στόμα και του δίνει συγχαρητήρια, λέει, μπράβο, του λέει γείτονα. Άρα λοιπόν οι ιστορίες αυτές πρέπει να μένουνε και νομίζω ότι πρέπει να διδάσκονται ακόμη στο σχολείο. Mm-hmm. Διότι σήμερα δυστυχώς πολλοί γέροι, δεν το λέω ψώματα, αλλά είναι αποδεικμένα πράγματα ότι βρίσκουμε πολλές φορές υποθαμένους αβοήθητους. Αυτά είχα να πω και αν τα εγκρίνετε σωστά, σας ευχαριστώ.